Κύριε Βορύδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Επίσης, μια χαρά. Να σας ρωτήσω, γιατί έτσι ξεκινήσαμε εδώ την εκπομπή και με τον Ξενοφόντα σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Τι γίνεται, τη γραμμή, όπως λέμε, τη δίνει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία? Πώς είδατε την παρέμβαση? Το λέμε με τη αφορμή την χθεσινή του συνέντευξη και τα όσα είπε στην συνέντευξη αυτή και κυρίως για το θέμα της διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Κοιτάξτε, το γραμμή την καθορίζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και την καθορίζουν τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά προφανώς δεν νομίζω ότι εδώ ο πρώην Πρωθυπουργός είπε και κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λίγο πολύ έχει συζητηθεί και έχει ακουστεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα σε μία σειρά από επομένως, θα έλεγα αυτό ίσως είναι το ενδιαφέρον μέρος, η απόλυτη ταύτιση απόψεων του πρώην Πρωθυπουργού με τον νυν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων, γιατί ο κ. Σαμαράς μίλησε για ένα άνοιγμα και μάλιστα αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα πρόσωπα, λέγοντας ότι υπάρχει ένα νήμα το οποίο συνδέει όλα τους μεταρρυθμιστές από την κεντροδεξιά μέχρι την κεντροαριστερά. Αυτό παραμένει δηλαδή σαν στόχος της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκείνο το οποίο έχει πει η Νέα Δημοκρατία στο ζητήματα της διεύρυνσης είναι το εξής, και θεωρώ ότι αυτό είναι και το λογικό, ότι κατά τη γνώμη μου η ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στη συζήτηση να πάμε προς το κέντρο ή να πάμε προς τα δεξιά δεν υπάρχει. Γιατί εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι το πιο τελικός, είναι το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να υπηρετηθεί και το οποίο προτείνεται. Ποιες είναι οι προγραμματικές θέσεις? Τώρα, αν αυτές κάποιος θέλει να τις πει ότι εγώ προέρχομαι από τη δεξιά, αλλά έχω αυτές τις προγραμματικές θέσεις, και ο άλλος προέρχεται από το κέντρο, αλλά επίσης έχει τις αυτές τις προγραμματικές θέσεις, εκείνο τελικά που μένει, γιατί αυτό θα είναι και το που έχει σημασία, αυτό είναι που θα εφαρμοστεί, αυτό θα είναι το πρόγραμμα το οποίο θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση, εφόσον εκλεγεί. Αυτό θα κάνει ο Κυριακός Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα έχει σημασία. Ναι. Και εκείνο το οποίο είπε ο Αντώνης ο Σουμάνης είναι ότι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα εμπροσοβαρών και ας πούμε ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, και σε αυτό το σημείο όποιοι συμφωνούν, και έφερε συγκεκριμένα παράδειγματα, είπε υπάρχουν μεταρρυθμιστές πολιτικοί μέσα στη δεξιά. Είπε τον κύριο Μανιάτη, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Λαβέρδο. Πολιτικοί οι οποίοι προέρχονται από ας πούμε το χώρο της και το αριστερά. Εσείς συμφωνείτε προσωπικά, κύριε Βορύδη, με τα πρόσωπα που ανέφερε ο κύριο Σαμαράς, για την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Λαβέρδο, τον κύριο Μανιάτη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο? Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο λέω, αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα, εγώ δεν μπαίνω λίγο στη συζήτηση των ονομάτων, γιατί τα ονόματα δεν είναι και δική μου δουλειά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι πρώτον το να υπάρξει αυτό το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, και εκεί έχει μεγάλη σημασία να φύγουμε από τη λέξη μεταρρύθμιση και να πάμε στις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που προτείνονται. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω για τον ελληνικό λαό, η συγκεκριμενοποίηση των θέσεων. Και το δεύτερο το οποίο νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι τελικά όλο αυτό έχει ως παραλήπτη τον ψηφοφόρο, τον πολίτη. Ναι. Και εκείνο που έχει σημασία είναι το πώς θα αντιδράσουν οι πολίτες αυτό. Αν ρωτάτε εμένα αν τα πρόσωπα είναι κρίσιμα, θα σας πω ότι κατά τη γνώμη μου παίζουν ένα ρόλο, αλλά περιορισμένο, δευτερεύονται. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι θέσεις. Είναι το τι είναι εκείνο που τελικά υπερασπίζεται κανένα. Άρα εγώ θα δίνω μεγαλύτερη σημασία στο τι θα κάνουμε, στο ποιες συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις ενδιαφέρουν, στο τι είναι εκείνο το οποίο θέλω να προωθήσουμε, και δευτερευόντως το αν στην προσπάθεια αυτή θα έρθουν και ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ. Μάλιστα. Είναι τώρα, δική μου προσέγγιση. Να το πω διαφορετικά, αν θέλετε να σας το πω και λίγο εκλογικά. Η Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς αυτό, μαζί με βέβαια το σύνολο του πολιτικού συστήματος, έχει χάσει περίπου 1 εκατομμύριο, με 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους από τους ψηφοφόρους του 2004, έτσι, μέχρι το 2016. Λοιπόν, είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια αναφορά σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των ανθρώπων μπορεί να μην έχουν φύγει από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να έχουν μετακινηθεί σε στάσεις όπως είναι η εποχή. Πολύ μεγάλο το κομμάτι. Μπορεί όμως και να μετακινηθούν, γιατί έχουμε και τους νέους συνδυασμούς του κυρίου Παλτάκου, του κυρίου Καρατζαφέρη. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς στη συνέντευξη λέει ότι η ψήφος στο κόμμα αυτό είναι μια χαμένη ψήφος.
Θέλω να πω, οι ψηφοφόροι σας έχουν και άλλες επιλογές. Οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων έχουν όλες τις πιθανές επιλογές. Επομένως, οι ψηφοφόροι δεν είναι δεμένοι πουθενά. Κρίνουν και τοποθετούν την ψήφο τους ανάλογα με το τι θεωρούν ότι είναι σωστότερο για την πατρίδα, για τους ίδιους. Αλλά το πιο σημαντικό τώρα εδώ απ' όλα είναι ότι τονίζω ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην κοινωνία, στους πολίτες, και πρέπει να απευθυνθούμε λέγοντάς τους τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Τι θέλετε να κάνετε? Δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τώρα μια που βάζετε... Αυτό τώρα είναι, μπαίνουμε σε μια προγραμματική συζήτηση. Επειδή βάζετε τον προβληματισμό, κύριε Μωρίδη, επειδή βάζετε τον προβληματισμό προς συζήτηση, δηλαδή ένα θέμα το οποίο ακούμε το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο, να κουβεντιάζεται κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, είναι να μας ξεκαθαρίσετε ποιο είναι αυτό το νέο μείγμα πολιτικής, το οποίο θα οδηγήσει τη χώρα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που τέθηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε είναι το θέμα των εργασιακών. Και εκεί σας ζητείτε να πάρετε ξεκάθαρη θέση για το τι εννοείτε για τα εργασιακά, γιατί ο κύριος Κουμουντζάκος βγήκε και είπε ότι να πει ο κύριος Τσίπρας τι έχει συμφωνήσει στα εργασιακά προκειμένου να μείνει στη θέση του. Εδώ δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έρθει με συγκεκριμένες θέσεις και να πει ότι εμείς αυτό και σε αυτό, μια που βάλετε εσείς τον προβληματισμό, επαναλαμβάνω. Ναι, όχι, μα θεωρώ ότι αυτό είναι η συζήτηση και η βασική δουλειά την οποία πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί η αντιπολίτευση έχει δύο άξονες πάνω στους οποίους δραστηριοποιείται. Ένας είναι ένας κριτικός άξονας απέναντι στο τι κάνει η κυβέρνηση. Επομένως, αυτό, ας το πω, είναι ένα επιχείρημα το οποίο κυρίως απευθύνεται βεβαίως προς την κοινωνία αλλά και προς την κυβέρνηση, προσπαθώντας μέσα από αυτή την κριτική να βελτιώσει την πολιτική της. Αλλά ταυτόχρονα η δεύτερη βασική υποχρέωση, ο δεύτερος άξονας υποχρέωσεων της αντιπολίτευσης είναι ότι πρέπει να παρουσιάσει την προγραμματική της θέση. Ναι. Παρουσιάσαμε κάποιες προγραμματικές θέσεις. Στο συνέδριο παρουσιάσαμε 25 προγραμματικές θέσεις. Εντάξει, στο συνέδριο όμως το κοινό είναι συγκεκριμένο, κύριε Βορύδη, και το ξέρετε. Όχι, αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα. Έτσι. Εντάξει. Είναι θέσεις λοιπόν που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δεν ήταν ότι ήταν σε κλειστό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν λοιπόν 25 προγραμματικές θέσεις, αλλά προφανώς χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα και χρειάζεται να γίνουν και αρκετά αναλυτικότερα. Ναι. Τώρα, δεν λέω ούτε. Ας το πω, έχω την ψευδαίσθηση ότι άμα θα βγάλουμε ένα βιβλίο στο οποίο θα λέμε, ξέρω εγώ, για κάθε τομέα 50 σελίδων, δεν ξέρω, το οποίο θα λέμε σε κάθε τομέα αναλυτικά τι πρόκειται να κάνουμε, θα βγάλει και κανείς τα μάτια του, ας πούμε, να διαβάσει μία-μία όλες τις θέσεις για αυτό το πράγμα. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Λέω όμως ότι είναι σημαντικό ορισμένα βασικά ζητήματα. Σας άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για την αγροτική πολιτική. Ωραία. Είναι σημαντικό στο επίπεδο της αγροτικής πολιτικής να παρουσιαστούν 2, 3, 4 μεγάλες στρατηγικές, θα έλεγα, κατευθύνσεις, στις οποίες πρέπει να κινηθούμε. Μερικά πράγματα έχουν υποθεί. Και έχουν υποθεί και στα πλαίσια της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και έχουν υποθεί και με την έννοια της προοπτικής. Παραδείγματος χάρη, να σας πω τώρα. Το γεγονός ότι έχει σηκωθεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έχει θέσει στη συζήτηση ουσιαστικά διαφορετικές δημοσιονομικές στοχές. 2% στόχοι για το πλεώνασμα, 4% ρυθμοί ανάπτυξης, 10% στόχος για τις επενδύσεις. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη δημοσιονομική πρόταση που θέτει συγκεκριμένους στόχους. Είναι μια στρατηγική στόχευση. Ή, ξέρω εγώ, δεύτερο, το γεγονός ότι εμείς λέμε ότι, παραδείγματος χάρη, το θέμα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ο βασικός του άξονας, ο βασικός του πυλώνας, θα γίνει μέσα από την ενίσχυση των επενδύσεων της ειδικής οικονομίας. Ή το γεγονός ότι λέμε ότι εμείς θέλουμε μείωση της φορολογίας και θέλουμε να ανταλλάξουμε, να το πω, τη μείωση αυτής της φορολογίας δίνοντας μεταρρυθμίσεις. Και ουσιαστικά υπάρχει ένας διπλός στόχος. Μείωση της φορολογίας και ταυτόχρονα μεγέθυνση της οικονομίας μέσα από ένα εμπροστοπαρές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας. Mm. Τώρα, αυτά είναι στρατηγικές στοχεύσεις και εκφράζουν διαφορετική πολιτική από αυτή που προβληθεί η κυβέρνηση. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω ότι προφανώς αυτό, όσο περνά ο καιρός και καθώς θα προχωράμε, πρέπει να εξειδικεύεται και να γίνεται πολύ αναλυτικότερο. Μάλιστα. Και ειδικά όταν όλα αυτά τα οποία λέτε, δηλαδή όταν ένα πολιτικό κόμμα καταθέτει μία πρόταση, πρέπει να λέει ταυτόχρονα και τα αντίμετρα. Γιατί όταν παίρνεις χρήματα από κάπου, πρέπει να δεις και όπου θα τα βρεις. Είναι και αυτή... Ναι, βέβαια. Συμφωνώ πολύ. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δυσκολεύει τα κόμματα. Ναι, βέβαια. Και γιατί είναι ωραίο να βάζεις θέσεις, αλλά πρέπει να πεις και πώς θα τους ολοκληρώσεις τις θέσεις. Ναι, και επιπλέον να βάλω σε αυτό και ένα ακόμα στοιχείο.
Δηλαδή, πρέπει να δώσει συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης που να είπε, παραδείγματος χάρη, ότι δεν δέχεται την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, αλλά μιλάει, λέει ότι θα δεχθεί αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Τι εννοεί? Δηλαδή, να αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος προς ποια κατεύθυνση? Τι είναι όλο αυτό? Θέλω να πω πολύ γενικά πράγματα τα οποία δεν εξειδικεύονται, κύριε Βορύδη, αυτό. Κοιτάξτε, πάντοτε για να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας, εγώ εδώ έχουμε πάντοτε ότι υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο αυτό που καμιά φορά λέμε να πάμε κωδικό-κωδικό, γιατί η πολίτευση έχει απόλυτη αδυναμία στο να πάει κωδικό-κωδικά, όχι η δική μας πολίτευση ή οποιαδήποτε πολίτευση. Γιατί δεν έχει το γενικό λογιστήριο από δίπλα της να λέει ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό, ναι, και να αξιοποιήσω έναν ολόκληρο μηχανισμό που να έρχεται να σου φτιάχνει, ας το πω, τους αριθμούς. Αλλά και επομένως καταλαβαίνω ότι αυτό έχει πάντοτε ένα επίπεδο, ας πούμε, μεγαλύτερης αφαίρεσης και λιγότερης σαφήνειας από αυτή που θα μπορούσε να πει κανένας. Όμως, παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που μου λέτε για τον συνδικαλιστικό νόμο, είναι προφανές ότι εννοώ. Νόμουμε ένα νόμο ο οποίος θα ενισχύει την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών κινημάτων. Δεν γίνεται, παραδείγματος χάρη, κεντρικές και μεγάλες αποφάσεις, οι οποίες αφορούν τη τύχη των εργαζομένων, να παίρνονται από μία μειοψηφία κάποιων που συμμετέχουν στο σωματείο τους. Να παίρνετε λοιπόν μία συμμετοχή του τύπου του 10% και μετά με μία σχετική πλειοψηφία του 10% του συνόλου των εργαζομένων, να λέει ότι εμείς θα κάνουμε αποχή ή απεργία για το επόμενο, ξέρω εγώ, διάστημα των 10 μηνών. Ναι. Άξι, αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το αποφασίσει το 10%. Για βάλτε τώρα. Εδώ μια θα μας δώσετε την ευκαιρία να σας έχουμε άλλη μια φορά στον αέρα, για να συζητήσουμε κάποια θέματα εργασιακά, γιατί εδώ μπαίνουν και οι συλλογικές συμβάσεις, οι κλαδικές, οι επιχειρησιακές, οι ατομικές. Και γιατί επίσης έχουμε έκτακτη επικαιρότητα, κύριε Βορύδη, θα χρειαστεί να πάμε μέχρι την Τουρκία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.